2,5 χρόνια μετά το πρωτόδικο δικαστήριο, η μητέρα του δολοφονημένου Μανώλη Στρατάκη αναχωρεί από το δικαστικό Μέγαρο Χανίων, κρατώντας τη φωτογραφία του παιδιού της και προσδοκώντας πως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα δικαιώσει τη μνήμη του. Ελπίζω να δικαιωθώ, Χριστέ μου. Ελπίζω να δικαιωθώ, Ευαγγελίστρο μου. Με δικαιώσεις, Χριστέ μου. Ελπίζω να με δικαιώσεις, Ευαγγελίστρο. Περιμένω δικαίωση. Ένα χωριό τα ανόγια διαλύσανε δύο μαγαρίσματα. Τίποτα άλλο δεν έσυπω. Εκλείσανε το χωριό, το ξεφτελίσανε. Τίποτα. Ο νυψός μου. Απάει στο κάτω. Αλλά το θέμα ήταν ότι εσκότωσανε ο πρώτος μου αξάδερφος. Ο πρώτος μου αξάδερφος το κοπέλι που τούβανε νερό και έπινε. Νερό και έπινε τούβανε. Το αίτημα της πολιτικής αγωγής που τέθηκε στην έναρξη της διαδικασίας αφορούσε σε διακοπή λόγω απουσίας μάρτυρα που θεωρήθηκε ως βασικός. Πρόκειται για κάτοικο των Ανογείων που έχει μεσολαβήσει για να κοπάσει ο θυμός και η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας είναι ουσιοδέστατος για μας, κυρίως για το λόγο ότι δεν είναι συγγενής ή φίλος με κάποια από τις δύο πλευρές. Η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Χανίων να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για τις 17 Δεκεμβρίου προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειας των δύο κατηγορουμένων, πατέρα και γιου, αλλά και των συνηγόρων που έκαναν λόγο για άθλια μεθόδευση. Η υπεράσπιση της πολιτικής αγωγής κάνει τη δουλειά της εντός εισαγωγικών. Αυτό το οποίο εγώ διαπίστωσα σήμερα, ότι αυτοί που θα έπρεπε σήμερα να μας προστατεύσουν και να συνεχιστεί η διαδικασία, για κανέναν εξήγητο τρόπο, δεν μας προστάτευσαν. Η αναβολή ήταν σε βάρος των κατηγορουμένων. Τουλάχιστον προσδιορίστηκε πολύ σύντομα η υπόθεση. Το Δεκέμβρη πάλι εδώ θα είμαστε για να εκδικαστεί η υπόθεση. Καταφανώς, προφανώς, ο σκοπός ήταν η αναβολή της δίκης. Επισημάνθηκε όμως ότι έγινε κατανοητή αυτή η άθλια μεθόδευση. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 23χρονου βασικού κατηγορούμενου, δεύτερου εξαδέλφου του θύματος και του 55χρονου πατέρα του, θα επιχειρήσουν να πείσουν ότι κατά την αιματηρή συμπλοκή στα Νογιανά Όρη τον Απρίλιο του 2017 ήταν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής, κάτι που είχε απορρίψει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Μια ματιά πήγαν να κάνουν και πήγαν να σκοτώσουν τρία άτομα μαζί. Ας μην ξεχνάει η άλλη πλευρά ότι εμείς έχουμε ένα νεκρό 23χρονών, ο οποίος πέθανε από τα χέρια εξαδέλφου του, δεύτερου εξαδέλφου του, με Καλάζνικοφ. Το σίγουρο ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε πρωτοφανείς συνθήκες σοβαρής επίθεσης εναντίον της ζωής τους, αμύνθηκαν. Ό,τι έπραξαν, το έπραξαν υπό καθεστώς προφανώς σκοτωδύνης, συσκότησης του νου και πανικού. Δεν είναι εύκολο να πυροβολήσει 11 και πλέον φορές. Αυτό φοβάται η πολιτική αγωγή. Σου λέει όσο μπορούμε, ένα δίμηνο τους έχουμε ακόμη στη φυλακή. Η κατάσταση στα Νόγια είναι δράμα. Σε όλο το χωριό, τώρα 3,5 χρόνια έχει δει το χωριό να δει μια μέρα καλή.